καλησπέρα σας, είμαι η Magpie και αυτό είναι ένα ακόμη vlog. Σήμερα σας έχουμε φέρει στην Μακαρία Πηγή και αν αναρωτιέστε και δεν την έχετε ακούσει ποτέ, είναι μία από τις αρχαιότερες πηγές. Βρισκόμαστε στην περιοχή του Μαραθώνα και πιο συγκεκριμένα στον Εθνικό Δρυμό του Σχοινιά. Μιλάμε για ένα μέρος πάρα πολύ όμορφο, έχει πλούσια βλάστηση και μεγάλη ποικιλία σε πανίδα. Συγχωρέστε με για τη φωνή μου, έχω μία ελαφρά φαρυγγίτιδα, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Ελπίζω να ακούγομαι. Το μέρος αυτό είναι αρκετά περίεργο. Είχαμε έρθει κάποια στιγμή παλαιότερα με τον Mr. Bright για να τραβήξουμε ένα footage. Ήταν μεσημέρι και πάθαμε πανικό. Οπότε φύγαμε άρον-άρον. Μπορώ να πω ότι το μέρος σου βγάζει μια αλόκοτη ενέργεια. Εμένα προσωπικά με τρόμαξε, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Δεν είναι ότι είδαμε κάτι, αλλά ήταν γενικά αλόκοτο. Τι να πω. Τώρα ήρθαμε στο μέρος όπου αναβλύζει η Μακαρία Πηγή, η οποία ήταν και πολύ σημαντική και στην αρχαιότητα. Από εδώ ξεκινούσαν τα υδρευτικά έργα, έτσι ώστε να έχει και η Αθήνα, παρακαλώ, νερό. Ήτανε το μεγάλο δώρο ουσιαστικά της Αθήνας, η Μακαρία Πηγή. Και γι' αυτό Μακαρία, επειδή ρέει αέναια και υπάρχει μέχρι και σήμερα. Ακριβώς από πίσω υπάρχει και το κοπηλατοδρόμιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, όποιος το έχει επισκεφθεί και γνωρίζει το μέρος. Φυσικά η Μακαρία Πηγή οδηγεί και φτάνει μέχρι και την παραλία του Σχοινιά, όπου και χύνεται μέσα στα ύδατα. Πάμε όμως να εξερευνήσουμε, διότι το μέρος έχει και κάποια παλαιά κτίρια, τα οποία εμένα μου βγάζουν κάτι περίεργο. Για ελάτε να δούμε. Μαζί στην παρέα μας έχω τις όμορφες κοπέλες. Έχουμε την Ελένη μας. Καλησπέρα. Και έχουμε και την Βαλεντίνα μας. Χαίρετε. Ελπίζω να τη θυμόσαστε από το επεισόδιο με τις μάγισσες της Εκάτης. Όποιος δεν έχει δει το επεισόδιο, βάζω το link να πάτε να το τσεκάρετε. Τι είναι αυτό? Εντάξει, κάτι. Κάτι είναι. Το είδες? Δεν ξέρω, κάτι άκουσα. Χρειάζεται να μας... Ναι. Υπάρχει εδώ, ρε παιδιά, εντάξει. Η Βαλεντίνα είδε κάτι στις κάρτες, στη δέσμη της, τέλος πάντων, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Για πες μας λίγο, Βαλεντίνα. Εδώ δεν είχαμε κανένα εμπόδιο, ήταν ανοιχτή η πύλη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Ναι. Και κάτι μας καλεί, οπότε ρίχνοντας τις κάρτες, μας έβγαλε ότι εδώ σε αυτό το οίκισμα από πίσω υπάρχει κάποια ενέργεια που αφορά έναν ανθρώπινο παράγοντα και δεν έχει φύγει από έναν απλό θάνατο. Βασικά μου βγάλε τον κρεμασμένο κυριολεκτικά. Θα το δούμε αυτό, αν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη. Εάν κάποιος γνωρίζει για την ιστορία εδώ του μέρους ή υπάρχει κάτι τέτοιο, γράφτε μας και στα σχόλια. Δουλειά, ε. Ναι. Έχει... Βάλτος. Αυτό είναι αυτό που κάνω το πλήρωμα, έτσι. Ο Βάλτος. Εδώ ήταν το υγρό στοιχείο. Ναι. Έτσι και μπεις εδώ μέσα, δεν σε βρίσκει τίποτα. Και η ενέργεια είναι πάνω από τα εδώ τους σημεντώνουν όλους, ε. 1855, παιδιά. Έλα, ρε. 1935, εσώ. 1955, συγγνώμη. Αυτό τώρα είναι, πώς το λένε, Βάλτο. Άρα θα λέω ότι πήγες πάνω εδώ. Όχι, τρέχουν από εκεί. Εδώ είναι λιμνάζοντα νερά. Γιατί για πηγή είναι από την άλλη πλευρά. Όχι, και εδώ, πώς θα μας βγήκαμε. Δεν την είδες. Μόρι τρελή, να μην μπαίνεις από εδώ. Με την τσάντα μπαίνεις και το σκανάρι. Εντάξει, μου δημιουργεί κάτι exterminator, να πούμε. Ναι, κανονικά. Μπαίνεις από εδώ. Μπαίνεις. Εντάξει, η Ελένη έδωσε τη λύση, μου φαίνεται. Ωραία, φίλοι, να σου πεις έτσι το κεφάλι. Πώς έχετε βάλει. Για ζαρίζομαι εδώ μέσα. Πάλι. Εδώ.
Οπότε να με κατάβω την πόρτα, αν είναι κάτι. Εκεί, να κλείσει. Τι έχει εδώ. Μήπως ήταν εργοτάξια. Ήτανε σίγουρα εργοτάξια. Μπορεί να ήταν σπιτάκι φύλακα, μπορεί να το διάφορα. Ναι, άμεσα λόγω. Έχει βλέπετε παλέτα. Έχει κάτι σαν τέτοιο, μπορεί να έχουν από φορτίο. Το παλιό είναι, το 50, το 60 είναι αυτό. Ναι, μας έφτιαξε το κεφάλι. Το 50 είναι εδώ. Μπαίνοντας λοιπόν στο χώρο, εγώ προσωπικά νιώθω ένα βουητό και το κεφάλι μου κάπως να πιέζεται. Ιδιαίτερα σε αυτόν εδώ το χώρο που όπως μας έδειξαν οι κάρτες αφορά κάτι κρεμάμενο από πάνω, μια ενέργεια που έχει να κάνει με άνθρωπο ο οποίος έφυγε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ δεν φυσάει, αυτό κουνιέται. Εντάξει, ό,τι να είναι. Σαν αντιδράει στην απάντηση. Εντάξει. Οπότε μήπως να ρωτήσουμε αν έχει συμβεί κάτι εδώ. Ωραία. Ας κάνουμε ερώτηση με το spirit. Έχει πεθάνει κάποιος άνθρωπος εδώ μέσα κάποια στιγμή? Ναι. Ήταν άντρας αυτός που πέθανε εδώ μέσα? Ναι. Ναι. Κρεμάστηκε με σχοινή εδώ μέσα? Ενέργειες, νομίζω ότι είπε. Κρεμάστηκε με σχοινή εδώ μέσα. Όχι και είπε και... Κάτι πήγε να πει, ωραία. Μπορείς να μας δώσεις μια πιο σαφή απάντηση πάνω σε αυτό? Πώς το ξέρεις? Το ξέρεις. Το ξέρεις, λέει. Θα ακούσουμε κάτι εδώ μέσα. Έχει να κάνει με την κάρτα του κρεμασμένου. Κάποιο άλλο μήνυμα δώσ' μου. Μια λέξη κλειδί. Εκεί που? Εκεί που κοιτάω. Εκεί που βρίσκομαι. Εδώ που βρίσκομαι τώρα. Έχει να κάνει με το θάνατο. Ναι. Είπα ναι. Από μου ήρθε μια απέσια μυρωδιά εδώ. Και εμένα μου έρχεται κάτι. Γενικά είναι κάπως. Ναι. Με το κλείνω. Λοιπόν, έχει να κάνει με ένα εγκατελειμμένο κτίριο, όπως βλέπεις εδώ. Και επίσης, τι άλλο είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε εδώ πέρα? Ναι, πώς μπορεί να φάει. Οκ. Easy for real. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω και τι να ρωτήσω, έτσι. Θα... Μπορεί να καταλάβουμε... και εμένα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το... Θα καταλάβουμε στην πορεία. Εγώ λέω να συνεχίσουμε την εξερεύνηση. Δεν ήταν να μπούμε εδώ μέσα. Εμένα κάτι μου κάνει εδώ. Δεν θέλουμε να μπούμε πουθενά, αλλά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Για να δούμε. Δεν είναι μήνα, για παιδιά. Δεν καταλαβαίνεις την εξερεύνηση. Ναι, δεν είναι μούχλα. Σαν σαπρακιασμένα ξύλα μαζί με... Είναι γη, αλλά είναι άσχημη. Ναι, σάπια, σάπια. Ναι, περίεργο. Νομίζω ότι ήταν κάτι με το κτίσμα, με τους τοίχους. Έχουν πάρει άσχημη ενέργεια, έχουν να συσσωρεύσει. Τι μπορεί να κάνω όσο μέσα, τι Στάνη, το μου κάνει. Κάτι εδώ μου βγάζει, κάτι μου βγάζει. Ναι, κάτι μου βγάζει εδώ, περίεργο. Είναι και η σικιά δίπλα, μην το ξεχνάς. Το οποίο είναι πολύ μιλή, έχει πολύ ενέργεια, έτσι, η σικιά. Ναι. Πας έτσι. Περίεργα, Βαριά, πολύ βαριά είναι. Θέλεις να ρωτήσουμε πώς θα πού πρέπει να πάμε. Ναι. Από εκεί θα μπούμε. Ωραία. Ας ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε πώς θα πού πρέπει να πάμε. Ναι, να ρωτήσουμε. Όχι, παιδιά, κοιτάξτε. Ο πύργος ανάποδα. Είναι απέναντι. Κάναμε ερώτηση. Αν πρέπει να πάμε εκεί. Και βγήκε ο πύργος ανάποδα. Όχι, σου λέει. Είναι ένα πύργο κανονικό. Και δεν φαίνεται από πίσω ο πύργο. Ναι, αφού είναι περιφραγμένο, δεν μπορεί να μπει. Όχι. Είναι σαν και αυτό που βρίσκαμε τον Κώστα στον Αγιαντρέα που σου λέγαμε. Τι σου είπα τώρα πριν λίγο. Τι σου είπα για κάτι από το είδο. Ναι. Ένα. Δεν μπορώ, με τρελαίνει. Σταμάτα.
Τρελαθώ. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχουν αυτά. Μου αποκαλύπτει. Μουρ! Μουρος. Αυτό πάνε 400 ετών και, Τώρα έχουμε έρθει σε ένα εντελώς διαφορετικό μέρος. Ουσιαστικά από εδώ περνάει η Μακαρία Πηγή. Η πρόσβαση από το προηγούμενο σημείο που βρισκόμαστε ήταν λίγο αδύνατη. Οπότε ήρθαμε στο μέρος που σας είπα που είχαμε ξαναεπισκεφθεί με τον Mr. Bright. Εδώ είναι το τρομακτικό μέρος. Ακολουθώντας τον δρόμο πίσω μου, φτάνει κανείς εκεί που αναβλύζει, εκεί που ξεκινάει η Μακαρία Πηγή. Οπότε και αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Εδώ μου βγάζει πάρα πολύ ενεργειακό μπλοκάρισμα καταρχήν. Ναι. Δεν πάει καλά. Ίσως να είναι και η ενέργεια του νερού, δεν ξέρω. Γενικά όπου υπάρχει νερό υπάρχει και κάποια... κάποια περίεργο γενικά. Εγώ πάντως το είπα ότι έχει αλόκοτη ενέργεια το μέρος εδώ. Σου λέω για να φύγουμε μέρα μεσημέρι. Άρον-άρον τρομαγμένοι. Ναι. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Έχει. Θα δούμε. Πάμε. Να είμαι κι εγώ. Είμαστε λίγο πριν το Σούρουπο. Καλαμιές παντού γύρω μας. Εδώ είναι το σημείο από που ξεκινάει και αλλάζει η ενέργεια, γίνεται αρκετά αρνητική. Νομίζω το κατάλαβε και η Βαλεντίνα με το που ήρθαμε εδώ. Ενώ ήταν πολύ ήσυχα τα πράγματα μέχρι... Βατραχάκι. Μέχρι πριν μπούμε, μετά εκτός ότι αναβοσβήνει το φωτάκι, κατάλαβα και τι ήταν η κάρτα σε αυτό το κομμάτι τέλος πάντων της πορείας μας, που έδειχνε τρεις γυναίκες. Αλλά όχι ανθρώπινους παράγοντες. Άρα μπορεί να μην αφορά εμάς τις εταιρείες που κάνουμε την ψήφιση. Γιατί είστε άνθρωποι, εσείς τρεις, είστε σίγουροι. Μια ομάδα γυναικών που τώρα μπορώ να το μεταφράσω, ας πούμε, σαν νεράιδες, νύμφες, έχουν να κάνουν με το στοιχείο του νερού. Όντως, από εκεί πέρα που ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σε αυτό το μονοπάτι, άλλαξαν πολλά πράγματα. Για να δούμε. Και στην αντίληψη, αλλά και σε αυτό που αισθανόμαστε τώρα. Ναι, είναι... Αυτά είναι καλέσματα, δεν είναι. Ναι, το ξέρω. Είναι... Και αυτό και το βατραχάκι κάλεσμα ήταν. Αυτό είναι ακόμα πιο έντονο, ναι, όσο μιλάμε γι' αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Και... Πώς θέλω να βάζω. Δεν έχει παρέα γι' αυτό ρε παιδιά, θέλει παρέα, γι' αυτό φωνάζει. Ας δούμε τι είναι αυτό που μας φωνάζει τέλος πάντων. Ναι, έχει ένα σωρό εδώ. Μας κυνηγούσε την προηγούμενη φορά ένα πράσινο, τι ήταν την προηγούμενη φορά. Λεβελούλα. Α, ναι. Ορίστε μια μορφή που εμφανίζονται οι νεράιδες. Είναι οι ψυχές, οι λιβελούλες. Αφήστε την κακομοίρα μου. Γιατί έχει μπλεχτεί στα φτερά της. Καλά, έχει πιάσει λιστό αγάχνης. Αχ, μωρέ. Λιστό, μπράβο. Εντάξει, θα πετάξουμε. Τι μορφή. Την απελευθέρωσα. Αχ, δεν υπάρχει. Είχε φοβερό χρώμα. Ναι, έτσι τέτοιο. Γαλάζια. Είχαμε πετύχει μια που ήταν μοβ. Σαν τα μαλλιά της. Άντε γεια! Δεν ήταν τυχαίο ότι τώρα βρήκαμε μια λιβελούλη και την απελευθερώσαμε από τον ιστό που είχε πιαστεί στα φτερά της και έφυγε. Νάτο. Καλώς τα παιδιά. Νάτο. Είδες μίλησε την άλλη. Ενεργειών, όταν δεν αφορά ανθρώπους. Δεν ρώτησε για μας. Ρώτησε και κάτι άλλο. Καμιά νεράιδα. Έλα, φίλε. Βγήκαν και οι λιβελούλες. Ρε, άντε φίλε. Εντάξει τώρα, άντε γεια. Κοίτα. Όλα έχουν να κάνουν με αυτό το στοιχείο. Και φτάσαμε και σε μια πύλη, παιδιά. Ναι. Την οποία θα περάσω εγώ πρώτη. Πέρα και εσύ. Τι έγινε. Με το που πέρασες εσύ. Άνοιξε. Ναι. Με θέλουνε μάλλον, ε. Μπορεί. Εδώ, παιδιά, κοιτάξτε.
Αγκονούμε στο δαϊδόνο που υποτίθεται ότι είναι στα σίτι αυτών των ενεργειών. Ναι. Είναι παλιός κιόλα κορμός. Δεν παίρνει. Αρχαίος. Ωωω. Κοίτα. Έχεις δίκιο. Έχεις την ενέργεια Ελληνίδες. Ναι. Υπάρχει κάτι εδώ. Μέσα. Είσαι μέσα στον κορμό. Ή πάνω, κάπου δεν φαίνεσαι. Είσαι πάνω, ε. Είσαι πάνω. Oh. Είσαι πάνω. Αμάν. Τέλειο. Πρόσεχε, λένε αυτό. Δεν μ' αρέσει πάντως αυτό, γιατί έδειχνε στην κάρτα ότι εσύ είσαι πάνω από το κύμα. Εγώ. Και μήπως κάτι σε αρπάζει. Ναι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Να σου πω μήπως να... να πας από... Εδώ θα κάτσει. Να σε αρπάζει την ελάχιστη. Παιδιά, κάτι πέρασε από πάνω μας. Κάτι πέρασε από πάνω μας, μεγάλο. Κάτι πέρασε. Αυτό το αχανές μονοπάτι, πού καταλήγει. Εκεί που ξεκινάει το είναι, στο βασίλειο των ερευνών. Τέλεια. Πάμε, πίσω πέρα. Κανονικά όμως. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Αυτό είναι το βασίλειο των ερευνών, σωστά. Αναβαζούσε. Oh. Το σπιτάκι τους. Πού είναι. Είναι το σπιτάκι σας, αυτό. Να, εκεί μέσα θα πάμε. Για να δούμε. Είστε εδώ. Εδώ είστε με ερευνούλες. Εδώ είστε γλυκούλες, χρημοφούλες. Παιδιά. Εδώ είστε. Να, εδώ. Να. Ναι, εδώ είναι. Ανάβα. Ανάβα. Κοίτα. Εδώ είναι. Εντάξει, επειδή άναψε λίγο, δεν σημαίνει ότι είναι εδώ. Μα, για την ώρα που τέτοιο, που ρώταγε. Εδώ είναι οι όμορφες. Είστε καλές. Παιδιά, κοιτάξτε, γύρω-γύρω περνάει νερό. Χάνσελ και Γκρέτελ. Κοίτα εδώ πως είναι. Τι φάση είναι. Δεν ξέρω. Έχουμε έρθει εδώ πέρα. Τι. Κάτι με τσίμπησε. Πού. Σοβαρά. Στο σώπα. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω σε αυτό που υπάρχει εδώ, αν υπάρχει κάτι εδώ, ότι δεν θα μας πειράξει. Έτσι δεν είναι, και πριν πρώτο έτσι δεν είναι. Κάτι με τσίμπησε και το είδα δηλαδή κιόλας. Είδα ότι κάτι αόρατο με τσίμπησε, όπως τσιμπάει ένας άνθρωπος. Στράβηξε έτσι και... Ναι, με τσίμπησε κανονικότητα. Κατά να πείραξε. Για να δούμε τι ήταν αυτό που σε πείραξε. Όχι τι με πόνεσε πολύ, αλλά... Εδώ. Εδώ, ναι. Είναι φουσκωμένο, να το. Το βλέπεις. Το βλέπεις. Ναι, 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 ναι. Το βλέπεις. Παιδιά, δεν υπάρχει. Τι λες, ρε εσύ. Κάτι με τσίμπησε μετά. Έτσι. Κανονικά, ναι. Σαν να σε τράβηξε. Τι ήταν αυτό που τσίμπησε τη Βαλεντίνα. Είμαι και κάτι άλλο είπε. Τι είσαι. Τι ήταν αυτό που τσίμπησε τη Βαλεντίνα. Κάλμα. Είσαι νεράιδα. Ναι, ακούσε μια φωνή. Και εγώ άκουσα να λέει ναι. Αδιόρατα έχω πιάσει. Ναι. Εδώ στους κορμούς. Μικρά, κοντά πράγματάκια, κοντά. Σαν άνι, σαν κάτι τέτοιο. Φιλίκη, πολύ ενέργεια εδώ αυτός ο κορμός, ρε. Ναι. Πάω πάνω κάτω, ρε. Περαδόθε. Πίστευτο. Είναι ζωντανό, αν μη τι άλλο. Ναι. Είστε πολλά. Πρόσεχε. 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 Οπα. Κάτι ακούστηκε. Ναι, ναι, το άκουσα εγώ. Ναι.
περίεργο μέρος. Πίσω δεν πάμε. Την ξεγελάνε τα αδερφή, την τραβάνε τα εκεί. Ναι, νιώθω να πάω εκεί. Ξέρω, νιώθω να πάω προς τα εκεί. Θέλετε να προχωρήσουμε λίγο ακόμη να γυρίσουμε πίσω. Μήπως τώρα πρέπει να ρωτήσεις τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάμε ή να γυρίσουμε πίσω. Ο πειρασμός. Ο πειρασμός, ε. Ναι, να. Και χτυπάει κιόλα. Δεν είναι καλό πάντα. Δεν έχουν καλό τέτοιο. Ναι, γιατί τσαντίστηκε να το φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Κοίτα. Δεν είναι. Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του διαβόλου. Χτυπάει στα διάολα εμένα αυτό. Όπα, όπα. Αγάπησε. Σας είπα, είναι πολύ περίεργο το μέρος. Είναι πάρα πολύ περίεργο. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Κοίτα πόσο τεράστιο. The Blair Witch Project. Δέντρο. Έτσι. Τι σου έβγαλε, Βαλεντίνα. Ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, έτσι σκεφτό, κρυμμένος. Δεν αποκαλύπτω, αλλά υπάρχει κίνδυνος. Καμία αλήθεια κρυμμένη υπάρχει. Δεν τραγράφω αυτό. Ναι. Εδώ δεν ματάει. Πού. Και περικλείεται από τη φωτιά. Και στο έδαφος. Ας έρθει κάποιος εδώ, αν το νιώθει. Θα θερμότητα. Ναι. Ματάει ο τόμπος. Ναι. Κοίτα. Κάτσε και εσύ. Ελένη. The gay. Τι είναι αυτό, τα παιδιά. Κάτι μου έκανε μια παρουσία, ρε παιδιά. Κάποια ενέργεια. Να το, κοίτα. Το τερματίζει εδώ. Κάτι ζεστό. Ναι. Και το τερματίζει, να το. Τι είσαι. Τι υπάρχει εδώ πέρα. Εγώ. Τι ενέργεια είναι αυτή που μας ζέστανε εδώ. Νερό. Είναι οντότητες νερού. Δύο. Κρύο νερό δεν είπε. Δύο. Είστε δύο οντότητες. Πρόσεχε. Το άκουσα. Γιατί δημιουργείται θερμότητα. Θέλουμε, το ναι. Θέλουμε. Θέλουμε, κάτι με θέλουμε, ναι. Τι ακριβώς θέλετε. Σας θέλουμε. Εσένα ή σας θέλουμε. Περίμενε, βάλε εδώ. Άνοιξε το. Εγώ τρομάζω. Άνοιξε το. Ωραία, κάνε ερώτηση. Πρέπει να παραμείνουμε εδώ. Ανάβει, Ελένη. Πού πρέπει να πάμε. Παιδιά, ο κόσμος μου καίγεται, συγγνώμη. Πλάκα κάνεις. Όχι, δεν καθόλου, κάνω καθόλου πλάκα. Από εδώ περνάει κάτι. Εδώ νιώθω ότι καίγομαι. Εγώ και τα χέρια μου με καίνε. Τι φάση είναι αυτή. Και εμένα καίγομαι από τη μέση και κάτω. Εδώ καίγομαι εγώ. Μπορεί. Πως είναι οντότητα της μακαρίας πηγής. Εδώ είναι η μακαρία πηγής. Α, δίπλα μας, Φρέι. Αυτό το ακούσατε. Κάτι άκουσα. Μακαρία. Να συνεχίσουμε ή να γυρίσουμε πίσω να φύγουμε. Έχει πολλά μονοπάτια. Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση. Όπου εδώ, παιδιά, εδώ είναι σίγουρα. Εντάξει, εδώ είναι χέσιμο. Εδώ είναι crossroads, να πούμε. Ακριβώς, αυτό μου έρθει στο μυαλό και εμένα. Devil in the crossroads. Το μεταξύ σκιές, νομίζω ότι βλέπεις μικρά πλάσματα. Σε μπερδεύουν πάρα πολύ. Να είναι. Αυτό είπα πριν, ναι. Εντάξει, εδώ είναι full στοιχειωμένο. Τελείως. Αν μη τι άλλο, έτσι. Λογικό, ρε, παιδιά. Εδώ έχει βαρύ ίσιο που κάθισε σε μένα. Πάμε σιγά σιγά προς τα πίσω.
Και ναι, έχω δίκιο. Έχει βαρύ ίσκιο. Κοίτα εδώ τι κάνει. Είναι κάτι εδώ, μαζί μας. Κάποιο ενεργειακό πέρασμα. Μπορεί να είναι πέρασμα. Είναι κάτι εδώ. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Τώρα αρχίζουμε να ακούμε διάφορα, παιδιά. Ωραία, προχωράμε. Πού πάμε, τι ευθεία κι άλλο. Ναι. Δεν νομίζω ότι πρέπει. Νο, νο, νο. Άστο καλύτερα. Είναι πολύ άγρια. Ναι, άστο. Άστο, ερχόμαστε άλλη φορά, άμα είναι. Ναι, πρέπει να φύγουμε. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε. Ακούσατε βήματα από εδώ. Κάτι μου κάνει εδώ. Κάτι, ναι. Και δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Και εγώ πάμε να φύγουμε. Όσο είπα ξαφνικά, σε πιάνει πανικό σε αυτό το μέρος. Χωρίς να συμβεί ουσιαστικά κάτι, α, ξέρεις, που να φαίνεται. Απλά το νιώθεις, νιώθεις τρομακτικά εδώ. Και όσο πιο φρικάρεις, τόσο γυρότερα. Εδώ τελείωσε το ταξίδι μας. Ελπίζω να σας άρεσε το vlog αυτό και να το βρήκατε κάπως επικοδομητικό. Ήταν πολύ αλόκοτη εμπειρία σε αυτό το μέρος, όπως και την προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει. Δεν ξέρω, έχει κάτι αρνητικό, έχει κάτι λίγο που σε μπερδεύει. Η Βαλεντίνα μας πάντως είχε μια περίεργη έτσι, εμπειρία. Νομίζω ότι σε επηρέασε αρκετά η ενέργεια εδώ, σε αυτό το χώρο. Για πες. Ενώ γενικά καταλαβαίνω και ξέρω, νιώθω ότι θα είμαι δέκτης κάτι τέτοιων ενεργειών. Μπερδεύτηκα γιατί εκεί που είχα αλληλεπίδραση με κάτι και ήθελα να ρωτήσω να μάθω κάτι, σε συνδυασμό με τις κάρτες και με το μηχάνημα, μου απάντησε κάτι τσιμπώντας με, κανονικά όπως ένας άνθρωπος. Με τσίμπησε στο χέρι, μάλιστα είδαν και τα κορίτσια μετά. Ναι. Ήταν επειδή κάναμε κάποιο είδους provoking, ας πούμε. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι το είδα την ώρα, το παρατήρησα την ώρα που με τσιμπούσε. Αυτό το. Αόρατο. Ναι. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να πούμε, μπορεί και να μην γινόμαστε πιστευτοί για κάποιους. Το θέμα είναι ότι τα ζούμε μόνοι μας και τα αντιλαμβανόμαστε. Σίγουρα μας εξητάρουν όλα αυτά και γι' αυτό συνεχίζουμε. Όπως έχω ξαναπεί, είναι πολύ δύσκολο να σας μεταφέρουμε αυτά που βιώνουμε. Γι' αυτό είναι και βίωμα, είναι αυτό που αισθανόμαστε στην οθόνη σας. Τώρα από εκεί και πέρα κάνουμε κι εμείς ό,τι περισσότερο μπορούμε για να σας μεταφέρουμε τη γενικευμένη ατμόσφαιρα. Σωστά. Εδώ πέρα του χώρου και όλων αυτών των καταστάσεων που υπάρχουν γύρω μας. Εννοείται ότι δεν προτείνουμε σε κανέναν να έρχεται σε τέτοια μέρη, ειδικά βράδυ, ειδικά μόνος του, ειδικά μικρά παιδιά, χωρίς να έχει φακούς, εξοπλισμό κτλ. Σε μια ερημιά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να του συμβεί, έτσι. Είναι προσέχετε πολύ σε ό,τι κάνετε, πώς το κάνετε, τι είναι αυτό που ψάχνετε να δείτε και όταν τελικά και αν το βρείτε, πώς θα το αντιμετωπίσετε. Πολύ ωραίο μέρος, παιδιά, ενεργειακό. Βλέπεις τεράστια δέντρα εκατοντάδων ετών, σε συνεπέρνει γενικότερα. Σήμερα είχα την ιδιαίτερη τύχη να πω, να περιβάλλομαι από τρεις θηλυκές οντότητες, μάγισσες θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο έντονα, στο να φανερώνονται διάφορες ενέργειες γύρω μας. Βέβαια εγώ, επειδή είμαι πιο ανέσθητος από τις γυναίκες, έπιασα λιγότερα. Δηλαδή, καταλάβαινα σε κάποιες περιπτώσεις ότι ήταν βαρύ το κλίμα, αλλά πέρα από αυτό, τίποτα. Αυτά από μένα. Αυτά λοιπόν από μας. Δώστε και ένα like αν σας άρεσε το βλογκάκι. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε επανειδήν και τσαου! Καληνύχτα!